Αυτά σαν πρόλογο και ας περάσουμε στην αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου, όπου είχαμε την ισοπαλία της ΑΕΛ στο Καραϊσκάκι με τον Πανιόνιο. Μια ισοπαλία όπου χαρακτηριστικά η θεά τύχη γύρισε και πάλι την πλάτη της στην περσινή πρωταθλήτρια, αφού η Λάρισα έχασε σπουδαίες ευκαιρίες με κυριότερη αυτή του Βασίλη Καραπιάλη στις αρχές της επανάληψης, όταν το δοκάρι απέκρουσε για λογαριασμό των νεοσμυρνωτών. Στην τεταρτέθνικη, ο Τοξότης αδικήθηκε σε κέρυες φάσεις από την Διαιτησία και υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 2-2 με την Αλεξάνδρεια. Ενώ ο Απόλλωνας, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λακερδά, κέρδισε και πήρε χρυσή νίκη 1-0 επί του Ιγυνιακού. Στο μπάσκετ, είχαμε την διπλή λαρισινή επιτυχία του Γυμναστικού και της Ολύμπια, ενώ σημαντικό γεγονός ήταν τα επεισόδια που δημιούργησαν για μια ακόμη φορά οι οπαδοί του Ολυμπιακού, καταστρέφοντας το Αλκαζάρ ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μετά τα χθεσινά γεγονότα, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη να υιοθετηθεί μέτρο των αγώνων και κλεισμένων των θυρών για τις τιμωρημένες ομάδες. Ας ξεκινήσουμε όμως με την τέταρτη εθνική και τον αγώνα του Τοξότη Αλεξάνδρειας που έγινε το Σάββατο στο γήπεδο της Φιλιππούπολης. Θύμα του Βολιώτη Επόπτη Κούστα έπεσε προχθές ο Τοξότης, που δέχτηκε το πρώτο γκολ από καταφανές στη θέση offside, αν και η λαρισινή ομάδα είχε προηγηθεί στο σκορ με την Αλεξάνδρεια και διεκδικούσε με μεγάλες πιθανότητες τη νίκη. Η ομάδα του Νίκου Αργυρούλη δεν έφτασε βέβαια στα γνωστά επίπεδα απόδοσής της, όμως και πάλι άξιζε να πάρει τους δύο βαθμούς. Σκόρ και των δύο τερμάτων Τοξότη και Ραμάρης. Στους άλλους αγώνες του πρώτου ομίλου είχαμε Κένταυρος Πρέβεζα 1-0, Καρδίτσα Χαλκίδα 1-0, Ελεούσα Λαμία 1-0, Κονιδρός Σιάτιστα 4-0, Παλαμιακή Λιτόχωρο 2-0, Πόντι Ιβέριας Θεσπρωτός 2-0, Πόντι Κοζάνης Λευκάδα 5-0 και φυσικά η νίκη του Απόλλωνα της Φιλιππούπολης που θα μιλήσουμε σε λίγο 1-0 επί του Εγινίου. Στη βαθμολογία τώρα προηγείται πάντα ο Κονιδρός με 26 βαθμούς. Τον έφτασαν όμως σε απόσταση αναπνοής ο Απόλλωνας της Λάρισας, η Αλεξάνδρεια και ο Ιγυνιακός με 23, η Πόντι της Βέρειας με 22, η Πρέβεζα 21, Χαλκίδα, Λιτόχωρο 20, Τοξότης και Λαμία 19. Ας δούμε όμως τα καλύτερα στιγμιότυπα της συνάντησης Τοξότη Αλεξάνδρειας σε περιγραφή του Σπύρου Κανέλου. Και ενώ όλα είναι έτοιμα να αρχίσει το παιχνίδι, να θυμίσουμε τη σύνδεση του Τοξότη, ο οποίος κατεβαίνει σήμερα με το νούμερο 1 τον Τζότσα, 2 τον Μικερτζή, 3 τον Κουκουλιάφκα, 4 τον Αλεξάκη, 5 τον Τζουτσούμι, 6 τον Μπούρικα, 7 τον Χιλ, 8 τον Κεραμάρι, 9 τον Ντόσα, 10 τον Κουκουλί και 11 τον Γκουντουβά. Είναι... Μέχρι σήμερα ο Τοξότης έχει δώσει, είναι ο 10ος αγώνας που δίνει στην έδρα του σαν γηπεδούχος. Λίγος κόσμος στο γήπεδο της Φιλιππούπολης. Έχει επιτύχει στην έδρα του 5 νίκες, 2 ήττες και 1 ισοπαλία. Ενώ εκκρεμεί ο αγώνας με την Λαμία. Ο Χίλ αριστερά στον Κουκουλιάφκα. Αυτός ξεφεύγει πολύ ωραία από τον Μποαρίδη. Κάνει τη σέντρα για να πεταχτεί εκεί και να ζητήσουν ένα πέναλτι, όταν τα κουνάκι του Κεραμάρη βρήκε το χέρι κάποιου αμυντικού. Βρίσκει τον Κουντουβά, αλλά εκεί κερδίζει φάουλ ο επιθετικός του Τοξότη. Πολύ ωραία η σέντρα του Κουμπουλή για να πεταχτεί εκεί ο Κεραμάρης και να έχουμε το 1-0. Πολύ ωραία η σέντρα του Κουμπουλή για να πεταχτεί εκεί ο Κεραμάρης και να έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Τοξότη. Να ξεφύγει στην αντιπίθεση ο Ντόσας, δεξιά στον Κεραμάρη, νέα πάσα και ο Μπάμπης ο Ντόσας κάνει μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδος του. Νέα σέντρα του Τριανταφυλλίδη για να έχουμε το τελικό κόψιμο από τον Κουκουλιάφκα. Και να πω εκεί που δεν φαινόταν, και να πω εκεί που δεν φαινόταν, από μια καθαρή θέση offside ο Πουαρίδης, από εμφανή θέση ως ψάιτ, σημειώνει το 1-1 και να έχουμε τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Τοξότη
Είναι ο κύριος Παπαργύρης και ο κύριος Κουντουστάθης που είναι περικυκλωμένοι από τους παίχτες του Τοξότη. Ήταν καθαρή η φάση που θέσει offside. Προσπάθησε ο Τσότσας με έξοδο, αλλά δυστυχώς ο Μικερτζής, βαθιά μπαλιά στο κέντρο της άμυνας, σου του Πούρικα και σπουδαία απόκρουση του Αμανατίδη. Και έχουμε την αντεπίθεση των παιχτών της Αλεξάνδρειας με τον Παπαδημητρίου κάτοχο της μπάλας. Δεξιά, αυτό σεντράρει, πετάγεται ανάμεσα από τον Μικερτζή και τον Τουτσούμι. Δεξιά, αυτό σεντράρει, πετάγεται ανάμεσα από τον Μικερτζή και τον Τουτσούμι ο Μιλιόρδας και έχουμε το 1-2 για την Αλεξάνδρεια. Ήταν μια γρήγορη αντιπίθεση των παιχτών της Αλεξάνδρειας. Όταν από δεξιά από Παπαδημητρίου έγινε κάτοχος της μπάλας, σέντραρε, πετάχτηκε ανάμεσα από τον Τζουτσούμι και τον Μικερτζή ο Μιλιόρδας και έκανε το 1-2 για την Αλεξάνδρεια. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ωραία παλιά μέσα στην περιοχή. Σου το Κεραμάρι και είναι το 2-2 και πάλι από τον Γιώργο Κεραμάρι. Ωραία παλιά μέσα στην περιοχή. Σου το Κεραμάρι και είναι το 2-2 και πάλι από τον Γιώργο Κεραμάρι. Ο Ντόσας έκανε τη σέντρα. Η μπάλα κατέληξε στον Κεραμάρι που με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά για να έχουμε και την ισοφάριση στη γωνία του Αμανατίδη. Η μπάλα καταλήγει στον Ντόσα, σου τον Ντόσα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Αμανατίδη. Πασαριστά στον Κουγκουλή, σέντρα του Κουγκουλή. Βγαίνει ο Αμανατίδης, χάνει την μπάλα. Σουτάρει ο Τσουτσούμης και στην κοινή εστία ο Κούτσας και πάλι διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Της εκτέλεσης είναι ο Ντόσας, Γουγκουλής, πασαριστά στον Αλεξάκη, σέντρα του Αλεξάκη και η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι σε γύρισμα του Αλεξάκη και καταλήγει στην έδρα της, αυτήν τη φορά στην Αλεξάνδρεια. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Νίκο Αργυρούλη. Θα του ζητήσουμε να μας πει λίγα λόγια για τον αγώνα και την πορεία της ομάδας του. Κύριε Αργυρούλη, σας ακούμε. Ναι. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση που μου κάνατε, αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η ελληνική διαιτησία είναι γεγονός και αυτό είναι γνωστό πλέον σε όλο τον κόσμο, ότι αυτή είναι που, γνώμη μου βέβαια προσωπική, ότι διαγείρουν τον κόσμο για τουλάχιστον να κάνουν φασαρία στα γήπεδα και χουλιγκανισμοί και λοιπά που λένε όλος ο κόσμος. Είδατε σήμερα ότι με 100 φιλάθλους ξεσηκώσανε. Σκεφτείτε αυτός ο διαιτητής να έπαιζε σε 40 και 80 χιλιάδες φιλάθλους. Σίγουρα, βέβαια δεν μένουμε εκεί. Ο Τοξότης ήταν η ομάδα που ήξερε τη ζήταγε μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς βρεθήκαν οι ποδοσφαιριστές να μην κάνουν τον γκολ και βέβαια το αποτέλεσμα είναι για μας, δεν θα έλεγα άσχημο, απλά μας άλλαξε λίγο την ψυχολογία που επιπλέον έχουμε πολύ καινούργια παιδιά και χρειάζονται κάποιον αέρα, τον οποίο δυστυχώς σήμερα μας τον κόψαν. Δεν ξέρω εγώ αν ήταν οι διαιτητές. Και βέβαια συγχαρητήρια στην Αλεξάνδρεια, η οποία έδειξε μια ομάδα και αυτή βέβαια τήξερε τη ζήταγε μέσα στο γήπεδο. Και επιπλέον την συγχαίρω και την εύχομαι καλή πορεία στη συνέχεια. Ναι, ο σημερινός βαθμός που χάσετε στην έδρα σας είναι ο έκτος μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Δεν σημαίνει τίποτα. Αυτούς τους πόντους που χάσαμε στην έδρα μας τους κερδίσαμε έξω. Αλλά το γεγονός ότι, όπως προανέφερα, ότι υπάρχουν νέα παιδιά, εμείς δουλεύουμε λίγο διαφορετικά. Αυτός ο σύλλογος είναι λίγο διαφορετικός από όλους τους άλλους. Δημιουργήσαμε κάποια οικογένεια και κάποια αγάπη για αυτό που κάνουν. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή πορεία στην ομάδα σου. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Νέα ισοπαλία για τον συμπαθή Τοξότη στην έδρα του. Ο κύριος Νίκος Χρυσικός, ο πρόεδρος της ομάδας, τι μπορεί να μας πει γι' αυτό? Κύριε Χρυσικέ, είναι ο έκτος βαθμός που χάνετε στην έδρα σας. Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα σας και ποιοι είναι οι στόχοι σας? Πριν σας απαντήσω, κύριε Κανέλο, θα ήθελα να συγχαρώ την Δημοτική Αρχή για την εκπομπή αυτή που κάνει και πιστεύω ότι θα είναι μια βοήθεια προς όλα τα τεχνικά σωματεία του νομού. Για το σημερινό παιχνίδι πιστεύω ότι παρακολουθήσατε το πώς διεξήχθη καθ' όλη τη διάρκεια. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω
είναι ότι το ποδόσφαιρο πια λειτουργεί κάτω από τη δικτατορία του ενός. Ή μάλλον καλύτερα τη δικτατορία των τριών. Και ενώ την. Τους διαιτητές. Η διαιτησία λοιπόν σήμερα ήταν σφαγιαστική ως προς το άθλημα. Όχι μόνο ως προς την ομάδα του Τοξότη. Και πιστεύω ότι εάν θέλουμε κάποια στιγμή η πολιτεία, οι φορείς, οι παράγοντες να διώξουν τη βία από τα γήπεδα, θα πρέπει να βρουν μια κάποια διαφορετική φόρμουλα για το θέμα της διαιτησίας. Είναι οι άνθρωποι που από μια μεριά ζητάνε τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των φιλάθλων και από την άλλη μεριά με τις ενέργειές τους δυναμητίζουν τους αγώνες. Όπως είδατε, το πρώτο γκολ της ισοφάρισης της συμπαθής κατά τα άλλα ομάδας της Αλεξάνδρειας ήταν καταφανές στο offside, όχι μόνο ως προς τον ένα παίκτη αλλά ως προς τους τρεις. Με τριάνια αυτή λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι η ομάδα μου μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν η κίτρια, βέβαια στη βαθμολογία έχασε τον πόντο. Εκείνο που έχω να επισημάνω για την ομάδα του Τοξότη, τη συμπαθή ομάδα όπως την είπατε, είναι το γεγονός ότι με τα σημερινά παιχνίδια ήδη ξέφυγε από την διαχωριστική γραμμή του κινδύνου. Οι 8 ομάδες οι οποίες θα πέσουν στην κατηγορία πιστεύω ότι έχουν ξεκαθαρίσει. Ο Τοξότης φυσικά δεν είναι μέσα αυτές. Από εκεί πέρα λοιπόν, τον πρώτο στόχο που ήταν η παραμονή η σωτηρία της ομάδος του Τοξότη, πιστεύω ότι πραγματοποιήθηκε. Πάμε τώρα για το δεύτερο στόχο. Αυτά θα δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Για τρίτη χρονιά ο Μπάμπης Ντόσας είναι το αστέρι του Τοξότη, μια και προέρχεται από επαγγελματική κατηγορία. Πώς είδες την ομάδα σου σήμερα, Μπάμπη? Σήμερα, μετά από μια αγώνα κοιλιά που κάναμε, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα άρχισε οπωσδήποτε την νίκη, το είδαν όλοι οι φιλάθλοι. Ήμασταν πάρα πολύ άτυχοι, η διαιτησία μπορώ να την πω πάρα πολύ άσχημη. Συνήθως μέσα στην έδρα μας ποτέ δεν μας έχουν παίξει σωστά. Άδικα, πάρα πολύ άδικα, χάσαμε αυτόν τον πόντο. Βέβαια, την προηγούμενη Κυριακή χάσαμε στο 90 με αυτόν τον γκολ. Βέβαια, εκεί φάνηκε η ομορφιά του ποδοσφαίρου, εδώ είναι αδικία όμως. Δεν έχω να πω. Τι πιστεύεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και την ομάδα σου συγκεκριμένα, τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει? Για τη συνέχεια έχουμε τώρα 3 αγώνες. 2 εκτός έδρας πολύ δύσκολους και έναν στην έδρα μας. Αυτό, αν μπορέσουμε να πάρουμε ορισμένους πόντους, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Με καθυστέρηση μιας ώρας άρχισε στο γήπεδο της Φιλιππούπολης ο αγώνας του Απόλλωνα Φιλιππούπολης με τον Εγινιακό. Και αυτό γιατί ο οριστής διαιτητής κ. Γιάννης Φλώρος από το Κυλκής δεν είχε ειδοποιηθεί για την αλλαγή της ώρας και έφτασε στο γήπεδο τις 2 η ώρα το μεσημέρι, όταν το ματς είχε λήξει. Έτσι, μετά από κλήρωση τον αγώνα διήφθηνε ο Λαρισαίος κύριος Αλέκος Οικονόμου με επόπτες τους κύριους Βαγγέλη Ντουσόπουλο και τον Δημήτρη Καψάλη. Ας δούμε όμως τις κυριότερες φάσεις του αγώνα σε περιγραφή του Γιάννη Καλογιάννη. Της Φιλιππούπολης, η ώρα είναι 12:55, 55 ολόκληρα λεπτά, οι 2.000 περίπου φύλαθλοι βρίσκονται στις κερκίδες και περιμένουν να αρχίσει ο αγώνας. Ένας αγώνας που φτάνει σε αυτό το σημείο γιατί δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήρθαν οι διαιτητές που είχαν οριστεί από το Κυλκής και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην κλήρωση μεταξύ 5 Λαρισαίων διαιτητών που βρέθηκαν στο γήπεδο. Και σύμφωνα με τον ΚΑΠ και μετά από την κλήρωση που έγινε, τον αγώνα θα διευθύνουν ο Αλέκος Οικονόμου με επόπτες τους Καψάλη και του Σιόπουλο. Βλέπετε και μία άποψη από τη νέα κερκίδα του γηπέδου της Φιλιππούπολης. Είναι μια αξιέπινη προσπάθεια της διοίκησης του Λαρισινού Συλλόγου. Έχει γίνει ήδη το γήπεδο πολύ όμορφο. Κερκίδες και από τις δύο πλευρές. Στη μέση είναι το μπαρ και τώρα βλέπετε τους διαιτητές. Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και σε λίγο θα αρχίσει το μάτς. Όπως είπαμε, με 3 Λαρισαίους διαιτητές, αφού ο οριστής Φλώρος του Συνδέσμου Κυλκής δεν προσήλθε. Το μάτς άρχισε, η ώρα είναι 12 ακριβώς, με μία ώρα καθυστέρηση δηλαδή. Πρώτες αψιμαχίες στο κέντρο του γηπέδου. Ο Τζόκας για λογαριασμό του Γινιάκου.
Μινούδης και το πρώτο φάουλ του μάτς σε βάρος του Απόλλωνα. Να εκτελέσουν το φάουλ. Μούμος το σούτ, την μπάλα που κρούεται. Αργυρακούλης. Λακερδάς. Έχει πεδίο μπροστά του, κάνει και το σούτ. Την μπάλα στο δοκάρι, απομακρύνωνε του Αιγινίου. Ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Και να πάλι στο προσκήνιο με τον Φιλιππούλη Λαρισαίη. Και κόρνερ. Θα κερδίσει ναι, το φάουλ, το οποίο επιδεικνύει ο Βαγγέλης Λουσκιόπουλος. 20 λεπτό του αγώνα. Νέο φάουλ για τον Απόλλωνα. Εδώ και 10 λεπτά η Λαρισινή ομάδα πιέζει. Χωρίς να αποστατικές φάσεις όμως προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλό. Λακερδά στο φάουλ. Κεφαλιά θαυμάσια του Κολοβού, πέρασε όμως η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Αριστερά είναι ο Κουκούλης μόνος του. Θα δώσει στον Αργυρακούλη την μπάλα, φοβερό το σούτ και μόλις out. Νέα μεγάλη ευκαιρία και ο πρώτος πολύ καλός συνδυασμός της επίθεσης του Απόλλωνα. Το σούτ όμως του Αργυρακούλη πέρασε μόλις out. Ήταν το 22ο λεπτό του αγώνα. Κουκούλης μονομαχή κερδίζει την μπάλα, Κολοβός. Νέα επίθεση για τον Απόλλωνα, Φιλιππούλης μέσα στην περιοχή. Και ναι, είναι το πέναλτι. Ένα λεπτό πριν λήξει το ημίχρονο, ο Κοεμτζής έκανε προβολή επικίνδυνη στο Φιλιππούλη. Ο κύριος Οικονόμου δείχνει τα 11 μέτρα. Η παράβαση έγινε, το σφύριγμα του διαιτητή ήταν, θα λέγαμε, ακαριαίο. Και τώρα κίτρινη κάρτα στον Μινούδη, τον αρχηγό του Γενιακού που διαμαρτυρήθηκε. Να λοιπόν, που λέγαμε, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα να ανοίξει το σκορ. Βλέπουμε το Λακερδά. Να παίρνει φόρα, κάτι λέει ο κύριος Οικονόμου στον Μινούδη. Ο Λακερδάς είναι έτοιμος. Και πλασάρι τον Βαϊτσόπουλο, είναι το 1-0 για τον Απόλλωνα με την εκνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Λακερδάς ανοίγει το σκορ, παρά την προσπάθεια του goalkeeper του Ειγενιακού. Εδώ στο γήπεδο της Φιλιππούπολης, 1-0 στο 45ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λακερδά. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Φιλιππούλης και βέβαια έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα του να έχει ένα σημαντικό αβαντάζ τώρα έναντι του Αιγινιακού. Εκτελέσει το φάουλ. Σεντεράρι, αποκρούει ο Σκοτεινιώτης με κεφαλιά. Νέα απόκρουση από τον Μπρατσίλα. Απόλλωνα. Βγαίνει ο Παπαδογούλας, αποκρούει, κερδίζει και το φάουλ. Όπως λέγαμε, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε. Κολοβός με το Μούμο, Κολοβός θα κερδίσει την κεφαλιά. Ντελόπουλος. Και τώρα Πρατσίλας. Βρίσκει πάλι το Φιλιππούλη. Μόνος του από τη δεξιά πλευρά. Ο Φιλιππούλης θα γυρίσει την μπάλα. Πρατσίλας μέσα στην περιοχή. Καθυστερεί, γυρίζει. Αποκρούν οι παίκτες του Γενιακού. Μια καλή ευκαιρία ακόμα για τον Απόλλωνα χάθηκε. Ντενεσίδη Ζιάκα. Ζιάκα κόβει θαυμάσια. Ο
Αργυριάδης το φάουλ. Αποκρούει ο Πρατσίλας πιο προς στιγμή, Ντενεσίδης. Φεύγει. Σκοτεινιώτης. Ροκανίζουν το χρόνο οι απολωνιστές. Τώρα Ζιάκας ξεφεύγει. Πάλι Ζιάκας. Κλείνει προς τα μέσα. Παπαρίζος. Φιλιππούλης. Κολοβός. Απομακρύνεται πάλι μπάλα από την περιοχή. Η φάση όμως συνεχίζεται. Μιχαλόπουλος θα φύγει από τα δεξιά, θα γυρίσει την μπάλα και ο Τερζής αποκρούει σε κόρνερ. Ένα λεπτό αγώνα, κόρνερ ο Απόλλωνας. Τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, Ντελόπουλος, Τερζής ελέγχει, πλάγια η μπάλα. Για τον Ιγυνιακό, ο κύριος Οικονόμου δεν θα αργήσει να σφυρίξει. Νέο πλάγιο. Πρατσίλας. Βρίσκει ωραία το Πελιμέζι, μέσα στην περιοχή ο Πελιμέζι θα γυρίσει την μπάλα. Ο Κολοβός είναι αφύλακτος μόνος και χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με την εκνοή του μάτς και ναι, ο κύριος Οικονόμου σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. 1-0 ο Απόλλωνας κέρδισε στο γήπεδο της Φιλιππούπουλης στον Εγινιακό και η ομάδα του Τάκη Παραφέστα έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τον τίτλο.